Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και πού θα μεταφερθούμε με τη βοήθεια του Ευτυχή Γκριφάκη? Λίγο παραδίπλα στα Πριγκιπονίσια θα πάμε. Η πρώτη μεγάλη Κυριακή της Τεσσαρακοστής, σε ανάμνηση της αναστήλωσης των εικόνων από τη Θεοδώρα. Σήμερα αυτό το ρόλο έχει αναλάβει ένας Έλληνας συντηρητής, ο μοναδικός στην Κωνσταντινούπολη βυζαντινών εικόνων. Ονομάζεται Βενιζέλος Γαβριλάκης και μαζί με τη γυναίκα του έχουν ένα εργαστήριο αποκατάστασης βυζαντινών εικόνων και συνεργάζεται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βρίσκεται μέσα σε μια εκκλησία στα Πριγκιπονίσια και μόλις έχει τελειώσει η λειτουργία. Το εργαστήριο που βλέπουμε είναι μέσα στην εκκλησία. Ακριβώς. Συγκεκριμένα βρίσκονται σε ένα γυναικονίτη, αλλά περισσότερα θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Γαβριλάκη, τι κάνετε στο γυναικονίτη, κατάληψη, καλημέρα. Καλημέρα σας, χρόνια σας πολλά και καλή Σαρακοστή. Βρισκόμαστε στο γυναικονίτη της εκκλησίας, τον οποίο τον έχουμε διαμορφώσει ένα φορητό εργαστήριο για τις ανάγκες της συντήρησης μιας πολύ σπουδαίας και πολύ σημαντικής βυζαντινής εικόνας αμφιπρόσωπης, όπου και αυτή τη στιγμή συντηρούμε. Κύριε Γαβριλάκη, επειδή να μιλάτε για μία... Φυσικά, να μας δείξει και την εικόνα, γιατί μιλάει για μία αμφιπρόσωπη εικόνα και μία πολύ πολύ σημαντική εικόνα. Εξηγήστε μας γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η εικόνα. Πάμε λίγο να που την δούμε. Που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα και σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο, το διαγνωστικό Ορμήλια, με τον επιστημονικό διευθυντή Γιώργο Καραγιάννη και τον ιστορικό βυζαντινολόγο Θανάση Σέμογλου, θα γίνει έτσι μια... Κύριε Γαβριλάκη, τι βλέπουμε, εξηγήστε μας τι βλέπουμε για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Βλέπουμε την πίσω όψη της εικόνας, την εικόνα της Αναστάσεως, όπου έχουμε την εικόνα, το μέρος αυτό εδώ είναι το βυζαντινό μέρος, είναι του 14ου αιώνα, δηλαδή είναι το 1300, ενώ από εδώ είναι του 1500 ο 16ος. Η ιδιαιτερότητά της είναι σαφώς ότι είναι βυζαντινή εικόνα, είναι αμφιπρόσωπη. Η μπροστά η όψη είναι η Παναγία, η οποία η αρχική της, η Παναγία, η οποία ήταν και το, η μπροστά η όψη, Παναγία η Ελεούσα, δεν σώζεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπάρχει όμως η Παναγία η Ελεούσα του 16ου αιώνα, ναι. Μπορούμε να το δούμε σε φωτογραφίες. Και η σημαντικότητά της είναι ότι έχουμε, ας πούμε, μια βυζαντινή εικόνα όπου, όπως συγγνώμη λίγο, πείτε μας κάτι, γιατί το έχω κρατήσει τώρα. Γιατί φτιάχτηκε σε δύο χρονικές φάσεις η ίδια εικόνα? Δηλαδή βλέπουμε μια παράσταση και φτιάχτηκε 150 χρόνια διαφορά το κάθε κομμάτι. Ναι, θα σας το εξηγήσω. Η εικόνα αρχικά κατασκευάστηκε τον 14ο αιώνα, όπου από το 14ο αιώνα, μετά από κάποια καταστροφή, έμεινε μόνο το μισό το κομμάτι. Α, μάλιστα, οπότε ξαναμπήκε χέρι ανθρώπινο. Βλέπουμε εδώ πέρα και κάποιες φωτογραφίες και κάποια πλάνα που μας έχετε στείλει, κύριε Γαβριλάκη, για την συγκεκριμένη αποκατάσταση. Πόσο καιρό σας πήρε για να φτάσετε σε αυτό το σημείο και πότε θα είναι έτοιμη να ξανατοποθετηθεί? Ναι, αυτή τη στιγμή οι εργασίες ξεκίνησαν περίπου τον περασμένο Ιούνιο και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται, τέλος αυτού του μήνα ολοκληρώνουμε τις εργασίες της συντηρήσεων. Κατανοητό. Τώρα, επειδή έχετε εκεί και ένα σύμμαχό σας και σύμμαχό μας, τον άνθρωπο που είναι πίσω από το τάμπλετ, το κινητό και μας δίνει την εικόνα, μια θερμή παράκληση, αφού το εργαστήριο είναι σαν ένα γυναικονίτη σε εκκλησιά στα Πριγκιπονίσια. Να γυρίσει λίγο το τάμπλετ, να πάρουμε λίγο εικόνα από την εκκλησιά, να δούμε όχι μόνο την εικόνα, αλλά και την εκκλησία πώς είναι. Να δούμε από ψηλά. Να πάρουμε και ένα γρήγορο πλάνο έτσι. Γρήγορο, την εκκλησία γρήγορο, ναι. Όλοι. Για όσους δεν γνωρίζουν, μικρή. Δεν γνωρίζουν, στην Τουρκία υπάρχουν 435 εκκλησίες, από τις οποίες περίπου οι 100 είναι ενεργές. Mm-hmm. Ο κύριος Γαβριλάκης έχει αφιερώσει τη ζωή του 27 χρόνια συντηρεί έργα πολιτιστικής κληρονομιάς και βυζαντινές εικόνες και χριστιανικές εικόνες. Πόσες εικόνες έχετε συντηρήσει όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Γαβριλάκη? Είναι αλήθεια, το νούμερο ξεπερνάει τις 1000 εικόνες, όσο και αν ακούγεται υπερβολικό. Και συνεχίζουμε να διασώζουμε. Αυτό είναι ο σκοπός μας, η διάσωση των κοιμηλίων μας, της πολιτιστικής κληρονομιάς
και όπου ανά τον κόσμο μας φωνάξουν και μας καλέσουν, πηγαίνουμε και δίνουμε την παρουσία μας και δίνουμε την διάσταση. Πολύ ωραία θέμα. Ευτυχή Γρυφάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θέμα. Κύριε Γαβριλάκη, καλή συνέχεια. Καλά. Και χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ. Και χρόνια πολλά. Και εγώ, χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ευτυχή, θα σας δούμε σε λίγο.